Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και 18 Δεκεμβρίου του 2016. Δεν επιστρέφονται πινακίδες και δίπλωμα σε οδηγούς με σοβαρές τροχές παραβάσεις όπως η μέθη, υπερβολική ταχύτητα, ερυθρό σηματοδότη, ανασφάλιστο όχημα, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, επικίνδυνη οδήγηση ή αυτοσχεδίους αγώνες. Οι οδηγοί που εξαιρούνται από τις παραπάνω παραβάσεις μπορούν να παραλαμβάνουν πινακίδες και δίπλωμα χωρίς να απαιτείται η άμεση καταβολή του προστίμου που μειώνεται στο μισό αν καταβληθεί στις 10 πρώτες ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι παραβάτες θα αναγκαστούν να πληρώσουν στο Δήμο ολόκληρο το χρηματικό ποσό. Εν όψη των εορτών και για την αποφυγή τροχαίων δυστυχημάτων, η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε νέα επικοινωνιακή καμπάνια για την οδική ασφάλεια με τίτλο «Άνοιξε δρόμο στη ζωή». Μην μένεις άλλο θεατής. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ήταν η αιτία που ο οδηγός αυτοκινήτου στα Γιάννενα παρέσυρε και σκότωσε μητέρα και το παιδί της. Η κατανάλωση αλκοόλ στήχησε τη ζωή σε δύο νεαρούς. Το κόκκινο παραβίασε ο οδηγός απόψε το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα μοτοσυκλετιστή. Η υπερβολική ταχύτητα έκοψε το νήμα της ζωής ενός οδηγού. Η μη χρήση κράνους στάθηκε μοιραία για γνωστό δημοσιογράφο που έχασε χθες τη ζωή του. Η παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστούν δύο αυτοκίνητα και τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ρίξε αυλαία στο δράμα αυτό. Άνοιξε δρόμο στη ζωή. Τις ημέρες των εορτών Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, εκατοντάδες τροχονόμοι θα βρίσκονται στο Εθνικό Επαρχιακό και Αστικό Οδικό Δίκτυο ώστε να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για οδηγούς και πεζούς.